Μίλα μου, πορτοκάλια μου. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές και έχω το φίλο μου τον Νίκο. Τι κάνεις, φίλε? Καλά. Δυνατός? Ναι. Το παλεύεις? Αρκετά. Και νομίζω ότι είσαι πολύ δυνατός άνθρωπος. Ναι, και εγώ τι νομίζω. Ναι, βάζω μια κόντρα. Έλα. Εντάξει, έχασα. Εντάξει. Μην βαράνε, μάστρο, εγώ δεν. Ακούς, εσύ λες ψέματα. Εάν και το παλεύω, δεν νομίζω ότι έχει θεματικό από το λεγόμενο. Σωστός. Για ποιο λόγο λες ψέματα? Να το πάω βαθύτερα. Αν θέλεις. Ένα σκύλι γάβγες, έκανε γάβ, γάβ. Από εδώ ήταν. Ένα μικρό ήταν αυτό. Εντάξει. Για πες. Κυρίως ο λόγος είναι ο φόβος. Ο φόβος. Δηλαδή. Τι δηλαδή, ναι. Δηλαδή φοβάσαι και λες ψέματα. Ναι, για κάποιο λόγο φοβάσαι και γι' αυτό λες ψέματα για να καλύψεις. Στάσου, μπορεί να είναι φόβος, μπορεί να είναι παιδί μου και νεύρο. Κάποιος σε πρίζει, πάρα μια ψεματάρα και παράμε για να σε χάσουμε κι εμείς, γιατί σε βαρύ μας ακούω. Φόβος είναι αυτό? Δεν μου έχει τύχει. Πιστεύεις ότι στη γυναίκα σου θα λες ψέματα αύριο? Δεν νομίζω, όχι. Όχι, ε. Όχι. Ναι, είσαι φίλος μου. Καλά. Καλύτερα. Λοιπόν, γιατί οι γυναίκες συνήθως ένα από τα σημαντικά πράγματα που γυρεύουν να μην λέει ψέματα ο άνδρας? Αυτό που είπα και τα προηγούμενα παιδιά. Δηλαδή? Γιατί λένε αυτές. Λένε αυτές. Να καθαρίσουμε τους ρόλους μας επιτέλους. Λένε ψέματα δηλαδή που ονειρές. Ναι. Και παίρνει και κάτι άλλο, έτσι, πριν Νίκο, δεν το ξέρω και αν θες να μου το ερμηνεύσεις εσύ, θα το καταλαβαίνεις καλύτερα. Γιατί συνήθως παρομοιάζουμε τις γυναίκες με την αλεπού? Γιατί είναι πονηρές. Είναι πονηρές οι γυναίκες. Ναι. Και γιατί παρουσιάζουμε τον άνδρα, με ποιο ζώο τον παρομοιάζουμε? Ξέρω εγώ. Με το χρυσόψαρο. Με το χρυσόψαρο. Και η γάτα μέσα καρδερή να αρπάξει, ε. Ναι. Για τώρα να μου πεις κάτι προσωπικό, έτσι. Είσαι 21. Τον καιρό αυτό υπάρχει κάτι πάρα πολύ που σου λείπει, που θέλεις, που θα το γύρευες με πολύ πολύ πόδα από την καρδιά σου. Να συμβεί, να γίνει, να το αποκτήσεις, ας πούμε. Όχι, εντάξει. Δεν υπάρχει τίποτα. Καλά είναι, ναι. Θα σου πω ένα περιστατικό. Ναι. Και θα μου πεις τι και πώς συμβαίνει. Δηλαδή, εσύ πώς βλέπεις τα πράγματα να γίνουν και ποια θα ήταν η σωστή κίνηση? Να δείξω. Ναι. Ένας λοιπόν νέος άνθρωπος, ξυλοκόπος. Αγνό παιδί, καλό παιδί, ξυγημένο. Η δουλειά του είναι ο φουκαράς να πουλάει ξύλα. Ένα πρωί λοιπόν τα κόβει από το βουνό, τα φορτώνεται στην πλάτη και κατεβαίνει στην πόλη για να τα πουλήσει. Εκεί που νομίζετε από λόγο, ρε παιδί μου, πουλούσε τα πέστα, τα ξύλα, το δεμάτι εκείνο, α πούμε. Τσάκ του την πέφτει μια κοπέλα, μια νερή κοπέλα, αρχίζει να εμφανίσει με άλλα πόρνη. Κάπου να γίνει η φάση, φορτώνει αυτό, την κοπάνε ένα ξύλο στο κεφάλι, πάρ' την κάτω αυτή να πούμε. Δεν πεθαίνει, αυτή λοιπόν φορτώνει και πάει, ρε παιδί μου, και τον κατηγορεί σε αυτού που την προωθούσαν τη γυναίκα αυτή. Ότι καλά και πώς έκλεψε τα λεφτά και διάφορα. Έρχονται αυτοί λοιπόν, στο τσακώνουν και τον κάνουν τόπο στο ξύλο. Και του λένε πες που είναι τα λεφτά. Αυτό όμως λέει, ρε παιδιά, εγώ δεν έχω λεφτά. Αυτή μιλάμε τον λέω, μιλάμε τον έχουν σαπίσει το ξύλο. Τόσο πολύ που έχει τρελαθεί ο άνθρωπος. Και λέει, μισό λεπτό, δεν βαράτε, λέει, να τα έχω εκεί στην πέτρα κοντά στο ποτάμι. Πάμε, λέει, εκεί πέρα. Και φτάνουν στο ποτάμι, δίνει μία αυτός, πηδάει κάτω και πνίγεται. Αυτοκτόνησε λοιπόν. Ναι. Πρέπει η Εκκλησία να τον θάψει. Και τι να κάνει ο Θεός? Παράδεισο ή κόλαση? Είναι αυτοκτόνη αυτός μόνος που πήδε κάτω στο ποτάμι. Όμως, τι λες? Νομίζω ότι η Εκκλησία πρέπει να τον θάψει. Ορίστε. Πρέπει να τον θάψει. Πρέπει, λες. Από τη στιγμή που έχει βαφτιστεί. Ναι. Ωστόσο, για το μετέπειτα, μάλλον κόλαση, δεν ξέρω. Κόλαση, λες, ε. Εντάξει, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά πώς θα κοίτα βλέπω. Πιστεύεις ότι άμα σε έδωσε ο Θεός κριτή για όλο τον κόσμο, θα ήσουν ικανός να τα καταφέρεις? Όχι. Δεν πήγε Θεός. Όχι, να σου πήρε παιδί εδώ, δωρε Νίκο, θα κάνεις το κουμάντο εσύ, ας πούμε. Εάν με έλεγε τους κανόνες. Φαντάζομαι, όλοι οι φίλοι με τον Νίκο. Ναι. Αλήθεια, έχεις σκεφτεί ποτέ τώρα, Νίκο, σοβαρά? Αυτό που λέμε αιώνια κόλαση, τι είναι αυτό άραγε, δηλαδή να υπάρχει φαντασία, παραμύθια των παπάδων, τι είναι το περονίκο? Νομίζω δεν μπορώ να φτάσω ώστε να σκεφτώ αυτό το πράγμα, δεν ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι. Αλλά ωστόσο, και ούτε θα ήθελα. Δεν θα ήθελες, ε? Ναι.
Πώς σου αρέσει να ντύνεις? Σπορ, απλά. Ας με φοράς κουστούμι, γραβάτα, παπιόν? Όχι, ποτέ. Με τίποτε. Δηλαδή, όπως μπορείς στο ραδιόφωνο σήμερα, παπιόν είναι άσχημα. Σοβαρά. Ναι, σακάκι, αυτό και παπιόν και χλειδί να έχουμε. Πολύ καλαγκιός, ναι. Γιατί? Τι γιατί? Σαν ελικόπτερο θα είσαι. Σαν ελικόπτερο? Ναι. Σαν μέσα βίντεο. Και φαντάς τώρα, ξέρεις τι πάει να πει το παπιόν? Όχι. Είναι γαλλική έκφραση, τι πάει να πει πεταλούδα. Σαν πεταλούδα, μοιάζει το παπιόν, έτσι με τον κόμπο στη μέση. Ναι. Και φοράω παπιόν, πρόσε, άσπρο μέσα από κάμισο. Και απ' έξω βλέπει σαρκάκι. Και μιλάμε κλειδί, καλά το παντελόνι είναι πολύ χιλιάδο, μιλάμε είναι κασμίρ. Και από κάτω κάτι παπούτσια. Στο γάμο καραγκιόζ μπα. 47.000, Στο γάμο καραγκιόζ μπα. Όχι. Γιατί δεν είμαι ωραίος, πες τι σε κάτι ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, είμαστε εδώ. Ναι. Και μάλιστα, ξέρεις, φοράω μαύρο παντελόνι, όχι μπλε παντελόνι, σκούρο μαύρο παπούτσια, έφυγε κάλτσα. Σαν τον Ευαγγελάτο με τα σκαρπίνια. Εντάξει ρε παιδί μου. Νίκο, μια ακόμη ερώτηση. Σε ενδιαφέρει να μάθεις για τους ανθρώπους τι κρύβουν στο μυαλό τους? Ή λες, ό,τι μου λένε τα πιστεύω και τελείως. Για θέλεις να πεις μέσα στο μυαλό να δεις τι κρύβουν, τι δεν κρύβουν, τι ξέρουν, τι δεν ξέρουν? Μω. Φυσικά και θα ήθελα. Γιατί? Μω. Καταρχήν για πολλούς λόγους. Καταρχήν ο εγωισμός που θα ξέρεις ότι ξέρεις τι σκέφτεται ο άλλος. Αχα. Μετά η σκέψη ότι άμα τα ξέρεις θα τα διαλάσουν. Αυτά τα δύο μου έρχονται τώρα. Και θέλω να σου πω ένα τραγούδι και θα μου πεις ποιος το τραγουδούσε αυτό. Μπες μες στο καμπριολέ. Αχα. Ποιος το έλεγε? Ο... Σωστός. Όχι ρε παιδί. Όχι ρε παιδί. Δεν ξέρω. Πέρι να απάντησα από με πίκρανες. Του λέει μπες μες στο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ. Αχα. Κάτι ρε. Ο αντιπάς. Όχι. Άντε. Υδρολιμάνου δεν ξέρω. Σε επίθετο την από Β ξεκινά. Β. Πώς λέμε Βασίλης? Ο Βασίλης. Α, κοντά είσαι, ο Βασιλείου. Δεν τον ξέρω. Ναι, καλημέρα και αποχωρήσαμε. Να κάνω μια ερώτηση. Αν θέλεις. Την έχω ακούσει παλιότερα στον άλλο ράδι, ας πούμε. Ορίστε, πες. Και να απαντήσουν και τα επόμενα άτομα. Τα διάφορα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στη ζωή του. Δύο απαντήσεις. Μπορεί να τα θεωρήσουμε σαν εμπειρία ή σαν τιμωρία. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η ζωή του άνθρωπος. Εμπειρία ή τιμωρία. Αυτά, άμα θες απάντηση, η επόμενη. Ωραία, θα δούμε τα πρώτα παιδιά, έτσι. Ναι, καλημέρα σας ακούνε. Στον Θοδωρή, στον Παράδοπο και φυσικά στον Μιχάλη που επέστρεψε πάλι πίσω. Σε ευχαριστώ και χαρά, έτσι. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, ευχαριστώ.